Απελπισία και τρόμος για μια οικογένεια ρεθεμιωτών. Μια γυναίκα βρίσκεται εγκλωβισμένη στην Τουρκία έπειτα από ένα λάθος, με το σύζυγό της να εκλιπαρεί για βοήθεια. Εξπέσουμε στο νοικτήριο, ζούμε το νούμερο 2. Δηλαδή να πας διακοπές 3 μέρες σε μια χώρα τουρίστας και να έχεις αυτή τη μεταχείριση. Τι έκαναν, κάτι έγινε κατά λάθος. Δηλαδή, αν κάνανε και κάτι μεμπτό, επίτηδες, ξέρω εγώ, ένα ατύχημα με ένα αμάξι, αν είχαν νοικιάσει, δεν θα ξαναβλέπανε τον ήλιο. Τίποτα. Θέλω οπωσδήποτε να ακουστεί η φωνή μου και να κινηθεί η κυβέρνησή μου, η Ελλάδα μου. Ο εφιάλτης ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη. Η ρεθεμιώτησα και 22χρονη κόρη της αγόραζαν μαντήλες για να μπουν στην Αγία Σοφιά και η γυναίκα έβαλε κατά λάθος την τσάντα της στο κινητό του μαγαζάτορα. Και τότε ξεκίνησε ο ατέλειωτος Γολγοθάς. Συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στο κρατητήριο, όπου κοιμήθηκαν στο κρύο πάτωμα χωρίς να γνωρίζουν τι θα τους συμβεί. Ήταν κρατητήριο με ένα καναπέ και με δύο κουβέρτες που τους πετάξανε στο πάτωμα. Δεν ήταν συνθήκες ούτε για ζώα. Εμείς το σκύλο μας, ας πούμε, εδώ για το πρόβατό μας, το έχουμε σε καλύτερες συνθήκες. Τι ξέρετε εσείς ότι σας απαντάνε, απαντάνε. Και ό,τι απαντάει για την πρεσβεία. Αυτή τη στιγμή η γυναίκα μου ήταν προηγουμένως στην πρεσβεία. Έχει πάει τέταρτη φορά στην πρεσβεία. Λοιπόν, δεν έχουμε καμία βοήθεια από πουθενά. Τι σας απαντάει η πρεσβεία? Η πρεσβεία μας λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε. Εμείς δεν θέλουμε να επέμβουμε. Με σπρώχνανε και μου λέγανε shut up συνέχεια. Όταν προσπαθούσα να πω έστω please, τίποτα. Καμία ενημέρωση και σπρωξίματα και shut up. Ήταν η μόνιμη έκφρασή τους. Η πιο τραυματική εμπειρία από όλες είναι ότι δεν μπορούσα να επικοινωνήσω με κανέναν, κυρία μου. Αυτό θέλω να το τονίσετε. Δεν μιλάει κανένας άνθρωπος αγγλικά εδώ στην Τουρκία. Και δεν εννοώ τους ανθρώπους τους καθημερινούς, εννοώ τους αστυνομικούς, τους δικαστικούς, τη δικηγόρο μου την ίδια. Τρεις μαύρες μέρες πέρασε 22χρονη κόρη σε hot spot μέχρι να απελαθεί, χωρίς η μητέρα της να γνωρίζει τι της έχει συμβεί. Η 50χρονη γυναίκα φέθηκε ελεύθερη, αλλά βρίσκεται εγκλωβισμένη στην Τουρκία, αναμένοντας τη δίκη, η οποία μπορεί να γίνει μετά από μήνες, με το σύζυγό της να ζητά απεγνωσμένα κρατική παρέμβαση για να επιστρέψει ασφαλή στην Ελλάδα. Αυτό ήταν τραγικό, ότι να καταλάβουμε, να ξέρουμε ότι ναι, η κόρη μου είναι μεν ελεύθερη, αλλά θα απελαθεί. Ήταν συγκλονιστικό αυτό, μου βγήκε η ψυχή δηλαδή. Το δικαστήριο όμως μπορεί να γίνει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, σε έξι μήνες. Πιστεύω ότι εξαντλήσανε όλα τα όρια οι τουρκικές αρχές. Ζητάω να παρεύει ο Υπουργός, θέλετε, ο κύριος Γεραπετρίτης, το Υπουργείο Εξωτερικών, η πατρίδα μου, η κυβέρνηση. Πρέπει να γίνει το δικαστήριο, δεν λέω να την αφήσω να φύγει, να γίνει όμως το δικαστήριο σε 5, σε 10, σε μία εβδομάδα, να γίνει το δικαστήριό της, να γυρίσει στο σπίτι μας. Ο Τούρκος επιχειρηματίας απέσυρε τη μήνυση, ενώ σύμφωνα με τη δικογραφία θεωρεί και ο ίδιος πως έγινε λάθος. Γεγονός που φαίνεται πιθανό και από το βιντεοληπτικό υλικό. Με το σύζυγο της 50χρονης να αγωνιά καθημερινά, καθώς η γυναίκα φαίνεται πως αντιμετωπίζει και προβλήματα υγείας. Και το βιντεοληπτικό υλικό του μαγαζιού λέει ότι υπάρχει αφιβολία, γιατί το φαίνεται ότι δεν το έκανε επί σκόπου, το πήρε αφηρημένα. Και τραβάμε ένα Γολγοθά. Έχουμε θέμα. Η γυναίκα μου έχει προβλήματα υγείας και πρέπει να γυρίσει σπίτι. Λοιπόν, κάποιος πρέπει να διαφερθεί. Αν ήταν Γερμανός, αν ήταν Ελβετός, τα φερόταν, εξαντλούσαν όλα τα περιθώρια του νόμου.